Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Μπαλαντέρ. Μέχρι και τις 12 είναι ο Alone Μπαλαντέρ αυτής της εβδομάδας. Τελευταίος για σήμερα. Για αυτή την εβδομάδα, μάλλον όχι για σήμερα. Νίκος Μοσκοβίτης πίσω στο μικρόφωνο, βοηθός του Νίκου Παπαδόπουλου αυτή τη σεζόν. Ο οποίος συνάδελφος έχει άδεια και εμείς εδώ είμαστε να τραβάμε το κουπί ως συνήθως. Θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 12 στο δικό μας το πιο χαλαρό δίωρο. Τζον, σιγά σιγά βάλε λίγο τους faithless φίλε από πίσω, γιατί ξέχασα να σου πω τα αλήθεια που μπήκα, γιατί ήρθα λίγο αργοπορημένος. Θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 12 με το δικό μας το δίωρο. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα σήμερα είναι λίγο δύσκολη. Μετά από όσα γίνανε χθες το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής, τα οποία πραγματικά πρωτόγνωρα, με 7 νεκρούς, με πάρα πολλές υλικές ζημιές, τραυματίες πολλούς, πάνω από 100, δεν ξέρω που έχει πάει το νούμερο, κάπου το είχα αφήσει το 108 κάπου εκεί, και όλα αυτά γίνανε μέσα σε 10 με 15 λεπτά από ό,τι μιλήσαμε με ανθρώπους μας που ήταν εκεί. Νομίζω ότι όποιος είναι στη Θεσσαλονίκη, φίλο, συγγενή, γνωστό, ο ίδιος μπορεί να είχε κάποιον εκεί κοντά. Ήταν μια κατάσταση πολύ πρωτόγνωρη και ήταν κάτι που πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, μπουρίνια υπάρχουν κάθε χρόνο. Και αλήθεια είναι ότι αν σε πετύχει το μπουρίνι εκεί μπροστά, είναι δύσκολα. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο μπουρίνι όπως το χθεσινό που ήταν. Δηλαδή, έχω τώρα μπροστά μου ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ότι οι άνεμοι είχαν 400 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι εξωπραγματικά, έτσι. Από όσο μάθαμε σήμερα, ακούσαμε και όσο τέλος πάντων μπορεί να μιλήσαμε και με κάποιους ανθρώπους μας, το όρο σκηνικό δεν διήρκεσε πάνω από 15 λεπτά. Εκεί ήταν 10 με 15 λεπτά. Και αυτά τα 10 με 15 λεπτά ήταν αρκετά για να γίνει ό,τι έγινε στη Χαλκιδική. Πραγματικά, όπως μπορούμε, είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που επλήγησαν, κυρίως σε αυτούς, ειδικά σε αυτούς μάλλον που χάσανε τη ζωή τους και στους συγγενείς τους. Κυρίως ήταν άνθρωποι που ήταν εδώ για διακοπές. Δηλαδή να έχεις φύγει διακοπές με το τροχόσπιτο και να είσαι μέσα στο τροχόσπιτο και να αναποδογυρίσεις το τροχόσπιτο και να χάσεις τη ζωή σου. Τι να πω, δεν είναι. Και όλα αυτά μέσα σε 10 με 15 λεπτά, αυτά που γίνανε χθες. Νομίζω ότι το πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση υπάρχει ακόμα. Προσπαθούν, από όσο ξέρω, εκεί οι άνθρωποι τέλος πάντων της ΔΕΗ και της ίδρευσης να αποκατασταθεί σταδιακά μέσα στο βράδυ, ώστε από αύριο το πρωί, από ό,τι καταλαβαίνω, ή μέσα στην αυριανή ημέρα να έχει λυθεί εντελώς. Μιλάμε ότι από χθες το βράδυ, περιοχές που μιλάμε πια είμαστε σε full τουρισμό, δεν έχουν ρεύμα. Και όταν λέω δεν έχουν ρεύμα, μιλάω για μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και νερό. Και okay, οι μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές έχουν εναλλακτικούς τρόπους για ρεύμα. Πώς είναι πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όμως στη Χαλκιδική? Περισσότερες είναι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και άνθρωποι έχουν σπίτια. Έτσι, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ελπίζουμε να σταμάτησε εκεί με όσα γίνανε χθες και σιγά σιγά όσοι είχαν μεγάλες υλικές ζημιές να μπορέσουν να τις αποκαταστήσουν, είτε μεγάλες είτε μικρότερες. Προφανώς και όταν υπάρχουν χαμένες ζωές, όταν υπάρχουν τραυματίες, είτε πιο σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά, το υλικό κομμάτι μένει πίσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους, έτσι. Όταν κάποιος έχει μία επιχείρηση μέσω της οποίας υπολογίζει για 2-3 μήνες ότι θα έχει κάποια σημαντικά έσοδα και θα ζήσει από αυτήν και το χειμώνα, και ξαφνικά μέσα σε 10 λεπτά βλέπει όλα να γίνονται γιάμπαλο, αντιλαμβάνεστε ότι και ο ίδιος άνθρωπος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς δεν το συζητάω,
ότι όταν υπάρχουν χαμένες ζωές, όλα τα άλλα επισκιάζονται. Έτσι, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αλλά και όταν υπάρχουν επίσης υλικές ζημιές, οι περισσότεροι από αυτούς που επλήγησαν θα βρουν τον τρόπο είτε έτσι είτε αλλιώς, γρήγορα, πιο αργά, καθένας ανάλογα τη δυνατότητά του να τις καλύψει. Αλλά είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό που συνέβη. Και εγώ θα πω ευτυχώς που αυτό το σκηνικό έγινε Τετάρτη βράδυ και όχι Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι. Αν γινόταν κάτι τέτοιο Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι, δεν θα είχαμε 7 νεκρούς. Θα είχαμε πολύ περισσότερους. Έτσι, γιατί η Χαλκιδική είναι ένα μέρος το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά από ένα σημείο και μετά μέσα στο καλοκαίρι. Οι υποδομές της είναι τραγικές. Τραγικές. Έτσι, είναι υποδομές δεκαετίες του 60 και του 70 το 2020. Σε όλα τα επίπεδα. Όπως επίσης και το δικό της δίκτυο είναι κωμικοτραγικό για μια τουριστική περιοχή η οποία ειδικά Ιούλιο και Αύγουστο έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, σκεφτείτε κάτι τέτοιο να γινότανε Σάββατο Κυριακή μεσημέρι. Πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν και οι άνθρωποι που ήταν εκεί, άνθρωποι που βρίσκονταν στις παραλίες. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το λέω ότι όσοι έχουμε βρεθεί σε μπουρίνι μπροστά στη θάλασσα, προφανώς δεν είναι τόσο σφοδρός αυτό που έγινε χθες, μπορούμε να καταλάβουμε πάνω κάτω τι συμβαίνει. Εγώ θυμάμαι πέρσι ένα ανάλογο σκηνικό, πιο μικρό βέβαια, που κάπου στο 15-20 λεπτό και εγώ έλεγα ότι αν δεν σταματήσει, που ήταν μια πολύ δυνατή καταιγίδα, πάλι με πολλούς κεραυνούς, αλλά όχι με τόσο μεγάλη ένταση ανέμου, με άνεμο, αλλά όχι τόσο μεγάλη, έλεγα ότι αν δεν σταματήσει θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, οι περισσότεροι το έχουμε ζήσει, είτε λίγο είτε πολύ, όχι το χθεσινό, κάτι ανάλογο. Φανταστείτε λοιπόν το χθεσινό, έτσι, που υπάρχουν εδώ δηλώσεις ακόμα και για ειδικών ανθρώπων, έτσι, για 400 χιλιόμετρα την ώρα, σε κάποια σημεία του ανέμου. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά, να αποκατασταθούν τα προβλήματα σε πρώτη φάση που έχουν να κάνουν με ηλεκτροδότηση και υδροδότηση στο μεγαλύτερο κομμάτι της Χαλκιδικής και σιγά σιγά να επιστρέψει η κανονικότητα, μια λέξη που μας έχει γίνει καραμέλα τις τελευταίες ημέρες, αλλά πραγματικά να επιστρέψει η κανονικότητα σε αυτό το κομμάτι και σε όλους όσους επλήγησαν. Και αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο, αλλά η φύση όταν είναι σε τέτοια μανία νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να την αντιμετωπίσεις. Είναι, αν βρεθείς στο κακό σημείο την κακή στιγμή, νομίζω ότι οι 6 από αυτούς βρέθηκαν στο κακό σημείο την κακή στιγμή. Ο 7ος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ, που βγήκε να ψαρέψει εραστέχνης ψαράς, δεν ξέρω αν ήταν μόνο τύχη. Δηλαδή όταν υπάρχουν διάφορες προειδοποιήσεις για εκτακτικά φαινόμενα και βγαίνει ένας 64χρονος, αν δεν κάνω λάθος, να ψαρέψει και ερασιτέχνης μάλιστα ψαράς, εκεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κακή στιγμή. Εκεί είναι η λάθος, ξέρω εγώ, παιδεία, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω, ειλικρινά. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά, να, όπως είπα και πριν, να αποκατασταθούν τα προβλήματα, αυτά που μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, δηλαδή ρεύμα και νερό και το κομμάτι των υλικών ζημιών, ο καθένας όπως μπορεί να τις καλύψει. Το σημαντικό είναι ότι από όσο βλέπω, και έβλεπα και πριν στα δελτία ειδήσεων, δεν έχουμε καινούργια προβλήματα, δηλαδή να προκύπτουν νέοι τραυματίες και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό που λέω για τις υποδομές, για παράδειγμα, έτσι, είναι ότι η Χαλκιδική, ένα μέρος που, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ κόσμο Ιούλιο και Αύγουστο, έχει ένα νοσοκομείο στον Πολύγυρο και ένα κέντρο υγείας στα Μπουδανιά. Νομίζω έχει και ένα κέντρο υγείας στον Άγιο Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο και δεύτερο πόδι. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι
δύσκολες. Έτσι. Και θα το ξαναπώ, ότι μέσα στην ατυχία που υπήρχε, υπήρχε η τύχη να είναι Τετάρτη βράδυ και όχι Κυριακή μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρι που έχει και πολύ πολύ περισσότερο κόσμο. Και εκεί νομίζω θα αρνούσαμε πολύ περισσότερα θύματα. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά και να λυθούν τα θέματα που προέκυψαν και, να βρεθεί λύση. Έτσι, και σιγά σιγά να ξαναμπούν όλοι στους ρυθμούς που ήταν πριν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό που καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, είναι το... δεν είναι απλά το θέμα της ημέρας, είναι κάτι... είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει από πρωί τους πάντες. Και ξαναλέω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον νομίζω ότι είναι μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών αυτοί που δεν έχουν είτε κάποιο συγγενή, είτε κάποιο φίλο, είτε κάποιο γνωστό που να μην ήταν εκεί. Ή εκεί κοντά, τέλος πάντων, γύρω-γύρω, μέσα στον Ιούλιο. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι που μας επηρέασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου εδώ, τουλάχιστον στην πόλη. Λοιπόν, στην πορεία θα πάμε και στα άλλα, τα πιο αθλητικά. Θα μιλήσουμε και για ΠΑΟ και για ΆΡΙ και για ό,τι άλλο κινείται. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στο μέσο της προετοιμασίας των περισσότερων ομάδων. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι αυτές οι περίοδοι είναι... δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον φαίνονται αρκετά ξενέρωτες, δηλαδή... τα φιλικά είναι μια διαδικασία που κυρίως έχει να κάνει για τους παίχτες προπονητές, για όλους εμάς που τα παρακολουθούμε, είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως φίλαθλοι και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάζουμε κάθε φορά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, ή με τις περισσότερες ομάδες. Και επίσης, το κομμάτι των μεταγραφών, υπάρχουν μέρες που έχει πραγματικά πολύ έτσι κινητικότητα και υπάρχουν και μέρες που είναι πολύ, πολύ ήσυχες. Τελευταίες ημέρες είναι σχετικά ήσυχες για τις περισσότερες ομάδες. Είπαμε, αυτή είναι η διαδικασία της προετοιμασίας. Είναι λίγο... είναι κυρίως περίοδος αναμονής κάθε φορά. Είναι περίοδος δηλαδή που ουσιαστικά οι περισσότεροι περιμένουν να περάσει για να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Να ξεκινήσουν είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι τέλος πάντων παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία εντάξει αργούν ακόμα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο η περίοδος περίεργη. Τόσο περίεργη που έχει πέσει και το Twitter από ό,τι βλέπω, γιατί δεν βλέπω να μπαίνουμε. Τουλάχιστον από το desktop, γιατί από την εφαρμογή δεν το έχω δοκιμάσει. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στη Ρουμανία. Αύριο τέτοια ώρα θα είναι στο δεύτερο ημίχρονο, αν όλα πάνε καλά, του φιλικού με την Κλουζ. Θα πούμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ και για αυτό το φιλικό και για το μεταγραφικό κομμάτι, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει εξέλιξη μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Θα αφαιρθούμε λίγο και πιο συγκεκριμένα και στην περίπτωση του Μπαλίνια που λέγαμε και χθες, του Βραζιλιάνου Μέσου, αλλά και στη γενικότερη μεταγραφική κινητικότητα που δείχνει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στο κομμάτι του κέντρου που τον καίει για να καλύψει το κενό. Και ο Άρης έχει σημαντικό φιλικό αύριο με την Eindhoven. Στα χαρτιά το πιο δυνατό φιλικό του, γιατί η Eindhoven είναι μια ομάδα που είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, κάθε χρόνο διεκδικεί τον τίτλο στην Ολλανδία, είναι από τα πιο δυνατά φιλικά που θα δώσει ο Άρης, και αυτός αύριο στις 8, αν δεν κάνω λάθος, στη σέντρα του Άρη. Θα είναι παιχνίδια φυσικά που εννοείται θα ακούσετε και τον Χρήστο Τσαλτίδη από την Ολλανδία και τον Σταύρο Κόλκα από τη Ρουμανία. Ο Άρης προετοιμάζεται για αυτό το φιλικό. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έκανε το πρωί μια προπόνηση, έφυγε για Ρουμανία, έφτασε πριν από λίγο εκεί και μετά θα επιστρέψει, γιατί είπαμε ότι θα έχει και το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας του. Είναι κάπως περίεργη η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τα στάδια της. Λέμε κάθε φορά ότι η ομάδα ξεκινάει στη βάση της, φεύγει κάπου στο εξωτερικό. Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας φέτος έχει δύο βασικά στάδια προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψει στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα. Τώρα τελειώνει το πρώτο. Θα δούμε αύριο τι θα επιλέξει ο Φερέιρα. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά
στην πορεία της εκπομπής. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12. Βλέπω ότι έχει ένα νέο Ολυμπιακό στο οποίο είναι άσχημο για αυτόν. Θα το αναφέρουμε και αυτό. Ένα σημαντικό νέο που έχει να κάνει με σοβαρό τραυματισμό. Θα το αναφέρουμε και αυτό στην πορεία της εκπομπής. Και φυσικά είναι ένα θέμα που μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα όσον αφορά σχεδιασμούς που μπορεί να ανατραπούνε. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Γενικά, είπαμε, η μέρα σήμερα, όπως και να το κάνουμε, επισκιάζεται από όλα όσα έγιναν στη Χαλκιδική. Έτσι. Και βλέπω να γράφεται ότι θα έχει και σήμερα το βράδυ ένα μπουρίνι, προφανώς και δεν θα είναι κάτι ανάλογο. Έτσι. Και από ό,τι ενημερώθηκα τουλάχιστον από το δεύτερο πόδι, νωρίτερα, σύννεφα στον ορίζοντα δεν φαίνονταν. Χθες, να πω την αλήθεια, περίπου καμιά ώρα πριν την εκπομπή, όπως κυκλοφορούσε για Θεσσαλονίκη, έβλεπε ότι και σύννεφα είχαν μαζευτεί και κεραυνοί υπήρχαν πολλοί. Νομίζω το βίντεο το είδατε όλοι. Το είδατε πάρα πολύ, τέλος πάντων, το βίντεο από τον Εύωσμο με τον κεραυνό που τον τράβηξε η κεραία. Εντάξει, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, εσύ Γιάννη Ζάτση, ειλικρινά είναι κάτι που με προβληματίζει. Όχι με προβληματίζει, προσπαθώ να μπω στη θέση αυτού που το κάνει. Το να είσαι στο μπαλκόνι σου στην πολυκατοικία και να τραβήξει ένα βίντεο, οκ. Okay, ναι. Εντάξει, είσαι ρε παιδί μου καλυμμένο. Το να είσαι εκεί, δηλαδή έβλεπα τα βίντεο από εκείνη την ταβέρνα, ας πούμε, σήμερα που έχουν παίξει παντού. Που τα έπαιρνε αέρα όλα, που ήταν στην Καλλικράτεια, δεν ξέρω εγώ τι. Πώς εκείνο το τέτοιο το χαμό, ο άλλος έχει ρε φίλε την ψυχραιμία. Βασικά, πώς έχει το μυαλό σε πρώτη φάση να βγάλει το κινητό. Έτσι. Και μετά αφού το σκέφτεται, λέει, θα τραβήξω. Θα μου πει, αν δεν υπήρχαν και αυτοί, δεν θα είχαμε εικόνα. Απλά προσπαθώ λίγο να μπω στο μυαλό σου ότι εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Δηλαδή, θα προσπαθώ σε πρώτη φάση να καλυφτώ, εγώ ας πούμε, και μετά, αφού είμαι εγώ ασφαλής, να προσπαθήσω ρε παιδί μου να σώσω ό,τι σώζεται σε μια τέτοια κατάσταση. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, δεν το λέω για κακό, έτσι. Απλά, επειδή είμαστε στην εποχή των social media, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι βίντεο υπάρχει από χθες και γενικότερα σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές είναι από social media, έτσι, τις περισσότερες φορές. Ειδικά τα άμεσα. Άσχετα μετά που πάνε τα κανάλια και έχουμε από εκεί τέλος πάντων πλάνα. Αλλά την ώρα του συμβάντος, του δύσκολου, συνήθως τα περισσότερα βίντεο τα τελευταία χρόνια είναι από social media. Μου κάνει εντύπωση η ψυχολογία, ρε παιδί μου, αυτού που είναι στο συμβάν και έχει το μυαλό του και να τραβήξει βίντεο. Και αφού το σκέφτεται να τραβήξει βίντεο, τραβάει και βίντεο. Αυτό είναι που με εντυπωσιάζει και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η εποχή που διανύουμε. Και πολλές φορές καλά υπάρχουν και αυτά και βλέπουμε πράγματα, έτσι. Γιατί μόνο μαρτυρίες θα είχαμε από ανάλογες καταστάσεις όπως η χθεσινή. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Stoiximan.gr είναι μαζί μας και σήμερα. Φυσικά, Stoiximan καθημερινά. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι και μέρα. Κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Μάλλον κάτσε λίγο να το δούμε από εδώ. Γιατί έχει παιχνίδια στοιχηματικά. Πάμε στο διάλειμμα να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι έγινε βασικά με αποτελέσματα. Γιατί είχε γεμάτη μέρα από Europa League σήμερα. Πάρα πολλά παιχνίδια. Ας πάμε λίγο σε αυτό που είναι σε εξέλιξη και μετά θα δώσουμε και τελικά στην πορεία. Σε παιχνίδια τώρα που παίζονται αυτή τη στιγμή. Στο 72 είναι το Olympia Rigas. 0-1 είναι προκριματικά Europa League αυτά, έτσι, πρώτος γύρος. Κόνας Κουέι από την Ολλανδία με την Κιλμάρνο και είναι στο 0-0 και αυτό στο 72. Ημίχρονα στο Ζέτα Βίντι, γνωστή μας πέρσι από τις αναμετρήσεις και με ΠΑΟΚ, 1-3. Ευρώπα Λέγκια Βαρσοβίας 0-0. Αυτή πρέπει να είναι η Μποντο Σάνι, είναι ρουμάνικη. Δεν μου τη λέει εδώ πέρα, δεν την έχω. Λοιπόν, είστε άγω είναι, ρε. Λοιπόν, παίζει με τη Μιλσάμι από τη Μολδαβία, είναι 1-0. Η Τσουκαρίτσκι από την Σερβία παίζει με την Μπανάντζ από την Αρμενία, είναι στο 1-0. DAC βλέπω εδώ, μάλλον Λουξεμβούργο, με την Κρακοβία από την Πολωνία, 1-1. Ημίχρονο είναι αυτά. Παιχνίδι που πλησιάζουν στο ημίχρονο είναι το Κλίφτονβιλ Χάουγκεσουτ 0-1. Το Σεν Πάτρικ με την Όρκεπινγκ που είναι στο 0-0. Η Αμπερντίν με την Ροβανιέμι που είναι στο 1-0. Η Κόρκ με την Progress Νίντερκορμ στο 0-2. Δεύτερο πλέον καθυστερήσεων είναι αυτό το παιχνίδι. Στο 32 είναι το Χόμβετ Ζαλγκύρης 0-0. Και στο 30 το Σιρόκι Μπρίγε Καϊρά Ταλμάτι 0-1. Έχει παιχνίδια και σε 11 σέντρα που είναι στην Ισλανδία. Αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχει και πολλά τελικά
Σε εξέλιξη είναι και ο προημιτελικός του κυπέλου Εθνών Αφρικής Μαδαγασκάρη την Ισία 0-0 στο 72. Είχε προηγηθεί η πρόκριση της Αλγερίας στα πέναλτι επί της ακτήλης φανταστού. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο πάντα με τη στοίχημα δίπλα μας. Σκιά το έφαγα πριν πως ερχόμουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαλαντέρ. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Εδώ πρώτη ώρα εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδος μόνος, καθότι ο συνάδελφος είναι σε άδεια. Κάναμε μια εισαγωγή πριν στο πρώτο μισάωρο, στο ξεκίνημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε όσα γίνονται στη Χαλκιδική. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε. Πάμε σιγά σιγά στα δικά μας, ξεκινώντας από τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στη Ρουμανία εδώ και κάποιες ώρες. Αύριο στις 9 το τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του με την Universitatea Cluj, μην την μπερδεύετε με την πρωταθλήτρια η οποία παίζει προκριματικά Champions League. Είναι η ομάδα η οποία ανέβηκε από την Β' Εθνική και το γιορτάζει στο αυριανό φιλικό. Ομάδα η οποία φοράει και ασπρόμαυρα και γι' αυτό από ό,τι διάβασα επιλέχθηκε και ο ΠΑΟΚ. Ήθελε μια μεγάλη ομάδα της Ευρώπης με ασπρόμαυρα και λόγω τότε της παρουσίας του Λουτσέσκου προφανώς έγινε επαφή με τον ΠΑΟΚ και κλείστηκε αυτό το φιλικό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αύριο θα δώσει ένα ακόμα φιλικό εκεί στη Ρουμανία, μετά από το παιχνίδι με την Αλκμαρ, μετά από το παιχνίδι με την Όρτζελαν, μετά από το παιχνίδι με την Τσβόλε. Είναι λίγο ερωτηματικό αν αύριο θα δούμε πάλι δύο ενδεκάδες όπως είδαμε στα τρία προηγούμενα φιλικά, δηλαδή μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μία στο δεύτερο και έτσι πολλές δοκιμές από τον Αμπέλ Φερέιρα. Το λέω γιατί ο ίδιος είπε μετά και το φιλικό με τη Τσβόλε ότι ουσιαστικά οι δοκιμές τελείωσαν, αλλά είναι πιθανό και στο αυριανό φιλικό να δούμε πάλι αρκετούς ποδοσφαιριστές, πολλούς παίκτες να παίζουν και να γίνει ένα ουσιαστικό ξεκαθάρισμα μέσα στις επόμενες μέρες και να πάει με λιγότερους πια στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία και εκεί να δούμε πια σιγά σιγά το μοντάρισμα της εντεκάδας εν όψη του τρίτου προγραμματικού γύρου Champions League που ξεκινάει στις 5 με 6 Αυγούστου και την επόμενη εβδομάδα από εκείνη έχει τη revanche. Θα το δούμε αύριο αυτό. Να πω την αλήθεια, προς το παρόν το κομμάτι, εκτός και αν δεν έχει υποπέσει τη δική μου αντίληψη, αλλά δεν νομίζω, το κομμάτι του τηλεοπτικού για το αυριανό φιλικό δεν το γνωρίζουμε και δεν ξέρω κιόλας αν είναι ανάλογο καθεστώς με τα προηγούμενα φιλικά. Τώρα αυτό επειδή είναι στη Ρουμανία, δεν ξέρω αν εκεί θα υπάρχουν κάποια δικαιώματα από την Cluj, τέλος πάντων, που το έχει σαν γιορτή. Οπότε θα δούμε, θα γνωρίζουμε προφανώς αύριο μέχρι το μεσημέρι για το PAOK TV, το οποίο είναι αυτό που δείχνει τα φιλικά του PAOK μέχρι τώρα. Και να δούμε τι θα ισχύσει και αύριο. Πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνω είναι να υπάρχει και αύριο έτσι μετάδοση μέσα από το PAOK TV, αλλά ας περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό, όπως έχετε δει από χθες, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά παλεύει για την υπόθεση του Πορτογάλου, του Ζωάο Παλίνια, ενός παίχτη που τον γνωρίζει πολύ καλά ο Αμπέλ Φερέιρα, διότι τον είχε και στα τμήματα υποδομής της Sporting Λισαβόνας, τον πήρε πέρσι ιδανικό στην Μπράγκα, στην πολύ καλή σεζόν του Παλίνια εκεί με 32 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ. Είναι παίκτης ο οποίος τον γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν ο Φερέιρα. Είναι παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Φερέιρα αυτή τη στιγμή για τον άξονα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι κλασικό αμυντικό χαφ της εποχής, ψηλός, 1,90, αλλά με καλά στοιχεία, γρήγορος για το ύψος του θα πω εγώ. Και γενικά ένας παίκτης που έχει αυτό το κομμάτι του πακέτου το οποίο δουλεύει ο ΠΑΟΚ εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είναι 24 χρονών, είναι παίκτης σε πολύ παραγωγική ηλικία, είναι παίκτης που ίσως αν προχωρήσει το θέμα του ΠΑΟΚ θα φύγει για πρώτη φορά από την πατρίδα του. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να είναι μια υπόθεση
πιο τέλος πάντων σίγουροι, αν μπορεί να υπάρχουν σίγουρες μεταγραφές, γιατί τον ξέρει πολύ καλά ο Φερέιρα. Βέβαια, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι μια εύκολη περίπτωση και δεν είναι μια εύκολη περίπτωση γιατί είναι ένας παίκτης που ανοίγει στη Sporting Λισαβόνας. Αγωνίζεται δανεικό στην Μπράγκα που τρέχει τη δεύτερη χρονιά του δανεισμού του εκεί, γιατί ήταν διετής συμφωνία δανεισμού. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την επαφή με την πλευρά της Sporting και έχει βρει θετικό αντίκρισμα από την πλευρά της Sporting όσον αφορά την πώληση, και τώρα μετά έχει να κάνει το κομμάτι με την Μπράγκα. Η Μπράγκα γενικά, το λέγαμε και χθες και σίγουρα θα το έχετε δει και κάπου το προηγούμενο καιρό, τις προηγούμενες ημέρες που είχε ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Φερέιρα. Η Μπράγκα έχει ένα πρόεδρο, τον Σαλβαδόρ, που εντάξει, δεν είναι. Έχει τα θέματα του. Έτσι, λειτουργεί λίγο διαφορετικά από ό,τι περισσότεροι πρόεδροι. Και στην προκειμένη περίπτωση με τον Φερέιρα έχει γραφτεί μια συμφωνία που δεν έχει διαψευτεί από κάπου. Όταν έφευγε από την Μπράγκα, που λέει ότι στα τρία χρόνια που θα έχει το συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει δυνατότητα να πάρει παίχτη από την Μπράγκα. Στην προκειμένη τώρα περίπτωση είναι λίγο διαφορετική κατάσταση, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που δεν ανήκει στην προηγούμενη ομάδα του Φερέιρα, αλλά γενικά στην Μπράγκα, και αυτό έχει γραφτεί στις προηγούμενες ημέρες στην Πορτογαλία, από τη στιγμή που έφυγε ο Φερέιρα, έφυγε και ένας επιθετικός ή φεύγει ένας επιθετικός βασικός και πάει στο Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος. Στην Μπράγκα έχουν πάρει την απόφαση ότι δεν θα προχωρήσουν κάτι άλλο όσον αφορά αποχωρήσεις. Δεν θέλουν να κάνουν καμία άλλη αποχώρηση. Θέλουν μέτως, αν πείτε στον πάγκο τους και τις όποιες κινήσεις ενίσχυση θα κάνουν, να καλύψουν τα όποια κενά έχουν. Τώρα έχει αυτή την υπόθεση του Παλίνια που τρέχει ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι και μια υπόθεση που, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να περιμένει και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει serial το όλο θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει χρόνο πλέον. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο Φερέιρα και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας να είναι κανονικά και ο επόμενος αμυντικός χάφ, ο οποίος αμυντικός χάφ, όπως καταλαβαίνετε, δεν έρχεται για να έχει ρόλο, τέλος πάντων, βοηθητικό. Έτσι, έρχεται για να μπει και να παίξει στα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League. Οπότε, έχοντας περάσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει τώρα το θέμα του Παλίνια, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες. Τελείωσε, γιατί δεν θα τον έχει στα πρώτα παιχνίδια. Οπότε, αν το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάσει εξέλιξη άμεσα, τότε, και εννοώ εξέλιξη θετική, το ΠΑΟΚ προχωράει για τον Παλίνια. Αν όχι, και κρατήσει για καμιά δυο μέρες ακόμα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και άλλες περιπτώσεις αρκετά ψηλά. Απλά έδωσε, νομίζω, ένα παραπάνω βάρος αυτές τις ημέρες στον 24χρονο Πορτογάλο, γιατί είναι ουσιαστικά μια εισήγηση του Φερέιρα. Τον ξέρει πολύ καλά ο Πορτογάλος προπονητής του ΠΑΟΚ και έγινε κίνηση προς τα εκεί με αυτή τη λογική, ότι τον θέλει και ο προπονητής, τον ξέρει πολύ καλά ο προπονητής. Δεν σημαίνει ότι είναι η μοναδική λύση για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αφορούν την ενίσχυση στον άξονα, που προφανώς κάποιες από αυτές είναι αρκετά ψηλά στη λίστα. Τρέχει το θέμα του Παλίνια. Αν δεν υπάρχει θετική εξέλιξη εκεί, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια-δυο περιπτώσεις που τις έχει αρκετά ψηλά για να τελειώσει το κομμάτι. Ας πούμε, οι Πορτογάλοι σήμερα γράψανε το πρωί ότι η Sporting θα ήταν θετική σε ένα ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ. Μου φαίνεται αρκετά μεγάλο το νούμερο. Έτσι γράφτηκε στην Πορτογαλία, έτσι. Και επειδή γενικά μέσω του Μπράγκο ΠΑΟΚ έχει επαφή με τη Sporting καλή, απλά το νούμερο μου φάνηκε λίγο μεγάλο. Προφανώς ο ΠΑΟΚ, επειδή πηγαίνει σε αγορές πλέον, τέτοια νούμερα τα δίνει. Αλλά μου φαίνεται αρκετά μεγάλο το 6. Το 3-4 δεν μου φαίνεται μεγάλο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για νούμερο το οποίο γράφτηκε. Επίσης, η Sporting έχει ρήτρα στο δανεισμό με την Μπράγκα. Αν χρειαστεί ο παίχτης να γυρίσει νωρίτερα στην Μπράγκα ή να πουληθεί, τέλος πάντων, να πάρει και η Μπράγκα λεφτά. Κάτι άλλο έχει γίνει πέρσι, αν θυμάστε, με τον Γιαννούλη και τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος, το Γιαννούλη τον ΠΑΟΚ ήταν ατρόμητο. Υπήρχε και εκεί ποσό, ένα μικρό ποσό, τέλος πάντων, το οποίο δόθηκε στον ατρόμητο, γιατί στη συμφωνία που υπήρχε για δανεισμό υπήρχε ότι αν ο ΠΑΟΚ τον πουλήσει, τέλος πάντων, ή τον γυρίσει πιο νωρίς πίσω, όπως και έγινε πέρσι, τον Ιανουάριο, υπάρχει κάτι σαν ποινή, να το πω.
στη συμφωνία, σαν πέναλτι. Οπότε λοιπόν παίζει για αυτό το ενδεχόμενο. Οκ, okay, είπαμε ότι σε μια μεταγραφική περίοδο μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Περιπτώσεις δύσκολες μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν εύκολες. Περιπτώσεις εύκολες από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν δύσκολες. Απλά επειδή ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε καταλάβει εδώ και 1-2 χρόνια, πάει ξεκάθαρα σε αγορές. Έτσι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέλος πάντων, παιχτών που τους θέλει για να έρθουν και να έχουν ρόλο. Μιλάμε για συμφωνία που έχει να κάνει με τρεις πλευρές. Με τον παίχτη και την. Με δύο πλευρές, μάλλον. Με τον παίχτη και την ομάδα του, την οποία ανήκει. Και πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις, άμα δεν έχεις και χρόνο, δεν μπορείς να περιμένεις και πάρα πολύ. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν έχει βάλει κάποιο τελεσίγραφο, τέλος πάντων, αλλά σίγουρα ο Φερέιρα θα θέλει τον επόμενο αμυντικό του χαφ στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας να παίξει τα φιλικά που έχει να δώσει εκεί ο ΠΑΟΚ. Τρία φιλικά. Με Σίντρουίντεν, αν θυμάμαι καλά, στις 20, Άντερλεχ στις 23, και υπάρχει και μία πιθανότητα να γίνει διπλό φιλικό στις 27 με την Άλτα Βον μία ενδεκάδα και με την Φορτούνα Σιτάρντ μία ακόμα ενδεκάδα στις 27 του μήνα, τελευταίο ουσιαστικά φιλικό πριν τα παιχνίδια του Champions League. Θέλει λοιπόν σε αυτά τα τελευταία φιλικά και στο τελευταίο κομμάτι, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, να έχει τον αμυντικό του χαφ, να δουλέψει μαζί του. Αν είναι μάλιστα ένας παίκτης που τον ξέρει κιόλας πολύ καλά και ξέρει το πώς δουλεύει ο Φερέιρα, τόσο το καλύτερο. Αν όχι, να είναι ένας παίκτης που να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτά που θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ώστε να έρθει, να μπει με την ομάδα και το σημαντικό να προσαρμοστεί το δυνατόν συντομότερο. Έτσι, γιατί σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ στον άξονα έχει τον Ντόγκλας Αουγκούστο, έχει τον Ελκαντουρί που έχει μεταδοθεί στον άξονα πλέον, τον Κάτσε, αυτούς. Τραυματία το Μαουρίσιο, έχει τραυματία το Βέρμπλουμ. Οι τρεις χαφ του είναι αυτοί και υπάρχει φυσικά και ο νερός του Τσιγκάρας. Έτσι, οκ. Okay. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει άμεσα η κίνηση, να τελειώσει το κομμάτι, να έρθει ο παίκτης όποιος και να αφήσει το παλίνι είτε κάποιος άλλος και να μπει με την ομάδα στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας πια, να εγκληματιστεί, να παίξει και στα φιλικά εκείνα που θα είναι σημαντικά, που θα είναι φιλικά πια μονταρίσματος ενδεκάδας και όχι φιλικά δοκιμών παικτών σε θέσεις και σε σχήματα και όλα αυτά, για να μπει και αυτό το δυνατόν συντομότερο. Νομίζω ότι μέχρι το παιχνίδι ή μάλλον μέχρι το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας δεν ξέρω αν θα υπάρξει και δεύτερη κίνηση. Νομίζω θα μου κάνει λίγο εντύπωση. Ας πούμε για αριστερό μπακ που λέμε ότι θέλει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μέχρι το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας η προτεραιότητα είναι το να έρθει χαφ και να μπει με την ομάδα εκεί. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ξεπέρασε σήμερα κιόλας, από ό,τι βλέπω, και τα 10.000 διαρκείας. Η καταμέτρηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 10.227. Νομίζω ότι μπορεί να πάει σε sold out διαρκείας. Μπορεί να πάει. Μιλάμε ότι ακόμα και τώρα είναι ανανεώσεις αυτός ο αριθμός που μιλάμε. Έτσι, είναι περσινών κατόχων. Μπορούν να τα ανανεώσουν μέχρι 19 Ιουλίου και από τις 22 Ιουλίου διατίθενται ελεύθερα διαρκείας για καινούριους κατόχους. Οπότε το ταβάνι των 22.000 νομίζω ότι είναι εφικτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα νούμερα όταν κάθε μέρα φεύγουν 500 και πλέον εισιτήρια διαρκείας, αντιλαμβανόμαστε ότι τα νούμερα τέλος πάντων είναι μεγάλα. Τέλος πάντων, επέστρεψε στο Twitter, μεγάλη επιτυχία, από ό,τι διάβαζα πριν είχε πέσει και δεν μπορούσαμε να μπούμε κιόλας. Λοιπόν, stoiximan.gr είναι μαζί μας. Η Stoiximan καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και όχι μόνο στοιχηματικών επιλογών. Έχετε και μια μεγάλη γκάμα στο καζίνο της Stoiximan. Κατεβάζετε την εφαρμογή για το tablet ή για το κινητό σας και παίζετε όπου κι αν είστε. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Μαδαγασκάρη την Ισία ημίχρονο, προημιτελικός του κυπέλου Εθνών Αφρικής 0-0. Στο 73 Zeta Mol Vidi 1-3, προκριματική Europa League. Europa Legia Varsovia 0-0 στο 70.
Επίσης, ρε εσύ τώρα, θα σκάσω, τι ποια είναι. Δηλαδή, μου την έχει έτσι γραμμένη. Λοιπόν, αυτή η ρουμάνικη, θα δω ποια είναι, δεν μπορώ να είμαι σωστή. Η Στεάουα, πολύ ωραία. Στεάουα Βουκουρεστίου, λοιπόν, με την Μιλσάμι είναι στο 2-0. Τσουκαρίτσκι Μπάνανς 1-0, παιχνίδια που είναι κάπου στο 70-75 ανάμεσα. Ντακ Κρακοβία από την Πολωνία 1-1. Παιχνίδια που είναι κοντά στο 60, το Κλίφτον Βιλχάουγκεσουτ 0-1, το Σεντ Πάτρικς Νόρκεπινγκ επίσης 0-1, Αμπερντίν Ροβανιέμι 2-0, Κόρκ Προγκρές Νίντερκομ 0-2, ημίχρονο στο Χόμβετ Τζαλγκίρις 1-0 και στο Σιρόκι Μπρίγεκ Καϊράτ ξεκίνησε παιχνίδι στην Ισλανδία με σέντρα στις 11, παίζει η Στιάρναν με την Λεβάντια. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχουμε ανεβάσει λίγο το beat σήμερα, αλλά έτσι έπρεπε. Λοιπόν, Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Σε αυτόν τον μοναχικό Μπαλαντέρ αυτής της εβδομάδος, λόγω της άδειας του φίλου και συναδέλφου, θα είμαστε εδώ μαζί και την άλλη εβδομάδα και από την παράλληλη θα λείπει ο. Εμείς τώρα μιλάμε, είμαστε υπό. Δεν είμαστε υποφαινόμενοι, είμαστε υπό κάτι άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε, είπαμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟ και για το κομμάτι προετοιμασίας τέλος πάντων που είναι σε εξέλιξη. Είπα πριν στο ξεκίνημα ότι προέκυψε ένα θέμα με τον Ολυμπιακό και ένα σοβαρό τραυματισμό και έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Φορτούνη. Χθες εδώ ήμασταν και λέγαμε, διαβάζοντας λίγο κάποια πράγματα για το φιλικό που έδωσε ο Ολυμπιακός με το Αμβούργο, ότι προέκυψε ένα θέμα με τον Φορτούνη. Σύμφωνα με όσα λέγανε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν μια κάκωση στο γόνατο. Δεν ήταν όμως μια κάκωση στο γόνατο. Μετά τις εξετάσεις, οποίες υποβλήθηκε ο Φορτούνης, βρέθηκε ότι υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατό του. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για 6 μήνες και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Εν όψη του ξεκινήματος σεζόν και γενικότερα για τη σεζόν που έρχεται. Έτσι, γιατί ο Φορτούνης είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό και για τη λειτουργία του, τέλος πάντων την επιθετική. Και νομίζω ότι πέρσι έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν. Μάλλον για την καλύτερη της καριέρας του. Και τώρα, πριν το ξεκίνημα της χρονιάς, έρχεται ένας τερματισμός που θα το κρατήσει περίπου 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κάπου εκεί προς Ιανουάριο, Φεβρουάριο να επιστρέψει. Έτσι. Είναι ένας τραυματισμός που κρατάει πάρα πολύ καιρό εκτός τους παίκτες και βέβαια, όπως έχουν πει πολλές φορές, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι ένας παίκτης όταν λέμε θα μείνει, ξέρω εγώ, ένα μήνα έξω, δύο εβδομάδες έξω, 6 μήνες, περνάει αυτό το διάστημα και νομίζουν ότι επιστρέφουν και μπαίνουν και παίζουν. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο το διάστημα της αποκατάστασης, είναι και το διάστημα που ο κάθε παίκτης θέλει για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει και για ένα παίκτη που μπορεί να λείψει μια εβδομάδα με έναν πολύ μικρό τραυματισμό, ξέρω εγώ, ή 10 μέρες. Έχει να κάνει το ίδιο και με ένα παίκτη που θα λείπει 6 μήνες. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η ρήξη χιαστών έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το κομμάτι της ιατρικής αντιμετώπισης της, που είναι τραυματισμός που έχει λιγότερες πιθανότητες να σε ξανακάνει να έχεις πρόβλημα από ό,τι άλλοι τραυματισμοί. Σοβαροί. Παλιότερα, μέχρι πριν κάποια χρόνια, ήταν ο πλέον σοβαρός τραυματισμός. Αλλά πλέον έχει εξελιχθεί αρκετά το κομμάτι και της επέμβασης εκεί, αλλά και της αποκατάστασης, που το διάστημα το οποίο λένε, δηλαδή οι 6 μήνες, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτό ακριβώς. Το λέω γιατί από αυτό το πρόβλημα ταλαιπωρείται στον ΠΑΟΚ ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Έτσι. Το διάστημα είναι τόσο. Σε έναν άλλο σοβαρό δραματισμό που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και έχει να κάνει με τον Βέρμπλουμ, εκεί που είναι αχίλιος τένοντας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πιο σοβαρό πρόβλημα και εκεί, επειδή είναι ο πιο σημαντικός τένοντας του κορμί, ο πιο δυνατός, κάπως έτσι, το διάστημα της αποκατάστασης είναι ερωτηματικό, γιατί έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς αντιδράει ο οργανισμός
του ποδοσφαιριστή και δεν έχει να κάνει ούτε με φυσιοθεραπείες, ούτε με την επέμβαση που γίνεται όταν γίνεται, και γι' αυτό δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιστροφής. Για τον Ολυμπιακό τώρα αλλάζει λίγο το σκηνικό, γιατί είναι τραυματισμός που κρατάει έναν πολύ σημαντικό παίχτη για πολύ καιρό εκτός, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βγει στην αγορά και να καλύψει το κενό αυτό. Έτσι. Κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν ξέρω με τι χρήματα θα βγει στην αγορά ο Ολυμπιακός για να καλύψει το κενό του Φορτούνη, αλλά σίγουρα του χαλάει τις ισορροπίες, ειδικά σε πρώτη φάση και εν όψη των προκριματικών του Champions League. Ολυμπιακός ξεκινάει στο δεύτερο προκριματικό με την Βικτόρια Πλιζέν, ομάδα που είναι στα μέτρα του, okay, αλλά όταν προκύπτει ένας τραυματισμός τόσο σοβαρός, ενός παίκτη που νομίζω είναι το βαρόμετρο του Ολυμπιακού, ή τουλάχιστον ήταν πέρσι στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να καλυφθεί έτσι αυτό το κενό. Προφανώς σε πρώτη φάση θα καλυφθεί εκ των έσω και στην πορεία θα προσπαθήσει λογικά ο Ολυμπιακός να το καλύψει με μια μεταγραφή εκεί σε αυτή τη θέση. Προέκυψε πριν από λίγο το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Φορτούνη. Επίσης, μιας που ανοίξαμε την κουβέντα για τον Ολυμπιακό, έψαχνα το απόγευμα έτσι, να βρω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό και τις όποιες κινήσεις τέλος πάντων μπορούν να κάνουν αυτές οι ομάδες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παραμένει σε μια κατάσταση προβληματική, και λέω προβληματική γιατί okay, δεν έχει το μείον 6 το περσινό, ούτε την απαγόρευση των μεταγραφών, και έχει ένα μπάτζετ τέλος πάντων που είναι αυξημένο σε σχέση με το πώς ξεκινούσε πέρσι τη σεζόν, αλλά έχει πρόβλημα και παραμένει μια ομάδα με σημαντικά κενά που δεν μπορεί να τα καλύψει και οικονομικά και αγωνιστικά. Και το θέμα των Παναθηναϊκών είναι ότι πέρσι, επειδή υπήρχε αυτό το μείον 6, υπήρχαν κάποια παιδιά που ήρθαν από τις ακαδημίες, και όπως και να το κάνουμε αυτό πάντα όταν συμβαίνει, κεντρίζει λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον ή τέλος πάντων συσπυρώνει λίγο τον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός πέρσι ξεκίνησε καλά, του κάθισαν τα παιχνίδια στην αρχή που τα κέρδισε, κάλυψε το μείον 6 και είχε γενικά ένα καλό κλίμα μέχρι ένα σημείο τη σεζόν. Από εκεί μετά που άρχισαν να βγαίνουν προβλήματα, άσχημα αποτελέσματα, ντεφορμάρισμα ίσως και κάποιων σημαντικών παικτών του, χάλασε και το κλίμα. Φέτος δεν ξεκινάει έτσι. Φέτος ξεκινάει από μια διαφορετική αφετηρία. Δεν έχει το μείον 6. Δεν έχει απαγόρευση μεταγραφών ή μάλλον περιορισμό μεταγραφών και όλα αυτά. Οπότε και επίσης οι νεαροί που ήταν πέρσι στην ομάδα, φέτος λογίζονται από τον κόσμο ως κανονικοί ποδοσφαιριστές, γιατί είναι η δεύτερη σεζόν του στην ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και κινείται, ουσιαστικά δεν κινείται μεταγραφικά. Πάλευε εδώ και καιρό να τελειώσει την ανανέωση του Μπουζούκη, το πέτυχε, έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι όταν ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση να παλεύει για να κρατήσει τον Μπουζούκη, έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με πολύ καλά στοιχεία, okay, αλλά ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, έτσι, που πέρσι πήρε χρόνο συμμετοχή γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχαν άλλοι. Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα, ανανέωσουμε σήμερα και τον Μαυρομάτι, τα κενά του δεν μπορείτε καλύψει, τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ που βρίσκεται στην Πολωνία, αν δεν κάνω λάθος, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, τις τελευταίες ημέρες παλεύει για να φέρει τον Ντανιέλε Βέρντε, έναν 23χρονο έτσι, Ιταλό εξτρέμ, ο οποίος νομίζω ανήκει στη Ρώμα, και τέλος πάντων η ΑΕΚ προσπαθεί να τον πάρει από ό,τι καταλαβαίνω ως δανεικό, αλλά είναι μια υπόθεση που έχει τραβήξει αρκετά και δεν προχωράει και στρέφεται σε άλλες. Οπότε, δηλαδή παίζει, ας πούμε, το όνομα του Καρτάμπια, νομίζω ανήκει
Στη Λακορούνια, ναι, ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, η κινητικότητα, έτσι, αφήνω έξω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, των άλλων ομάδων είναι πολύ χαμηλή. Πολύ λίγες κινήσεις, ζόρια οικονομικά. Η ΑΕΚ, αλήθεια, πότε μπαίνει σε διαδικασία αγώνων? Δεν είναι καλό ερώτημα, πρέπει να μπαίνει λίγο πιο αργά, στο Europa League. Μάλλον τρίτο προκριματικό Europa League πρέπει να μπαίνει η ΑΕΚ ως φιναλίστ του περσινού κυπέλου. Και με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή για να έχει παίξει, να παίζει στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Τέλος πάντων, γενικά, η ΑΕΚ έφερε τον προπονητή τον Πορτογάλο. Έφερε έναν Πορτογάλο αμυντικό, αν δεν κάνω λάθος, τον Ζεράλντο. Γενικά, ξαναλέω ότι οι κινήσεις είναι λίγες. Το μεταγραφικό παζάρι είναι φτωχό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, για τις περισσότερες ομάδες. Και ειδικά για αυτές που, και αναφέρομαι λίγο σε αυτές που είναι έτσι κοντά στις πρώτες δύο, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Ο Άρης έχει κάνει τις κινήσεις του ίδιο και είναι μια διαφορετική περίπτωση. Απλά και ο Άρης, επειδή φέτος έχει γνωρίσει τα προκριματικά του Europa League, είναι και αυτός λίγο ερωτηματικό το πώς θα μπει στη σεζόν. Γιατί την άποψη που την έχω πει αρκετές φορές για τα προκριματικά, είναι μια διαδικασία που βάζει από την αρχή αρκετή πίεση στις ομάδες σε ένα χρονικό διάστημα που είναι αδύνατο να είναι έτοιμες. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να είναι έτοιμη τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Προσπαθεί λοιπόν να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση στις αρχές της σεζόν και φυσικά θέλει λίγο και τη συγκυρία και τη τύχη μαζί της, λογική ότι να μην πετύχει κάποια πολύ δυνατή ομάδα. Έτσι. Τώρα ο Άρης, ας πούμε, τα λέγαμε και με τον Χρύσανθο χθες, στις, ξέρω εγώ, 10 επιλογές που μπορούσε να είχε για να αντιμετωπίσει στο δεύτερο προβληματικό, πέτυχε μια από τις πιο δύσκολες από τις πιθανές ομάδες που είχε να αντιμετωπίσει. Έτσι. Γενικά είναι αυτό που λέω, ότι τα προκριματικά μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις καλά τη σεζόν, εφόσον πετύχεις εκεί κάποια πράγματα, αλλά μπορούν και να σου βάλουν έξτρα βάρος πολύ νωρίς στην σεζόν, να σου χαλάσουν το κλίμα και την κατάσταση. Μπορούν επίσης να σε βοηθήσουν και πολύ, έτσι, αν καταφέρεις μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών να βρεθείς στους ομίλους. Ας πούμε, ο Άρης, αν καταφέρει να βρεθεί στους ομίλους του Europa League, χώρια το ότι θα πάρει ένα σημαντικό ποσό που θα μπει στα ταμεία του, γιατί έχει βγάλει χρήματα από τα ταμεία του φέτος το καλοκαίρι για να ενισχυθεί, προφανώς προσδοκώντας και την παρουσία του όσο πιο μακριά γίνεται στο Europa League, και θα βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά και θα βοηθήσει και τον ίδιο να διεκδικήσει πράγματα, να μπει πολύ δυνατά στη σεζόν. Έτσι, θα ζεστάνει περισσότερο τον κόσμο του και όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολο να βρεθεί στους ομίλους του Champions League μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Φάντως, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προκριματικό λιγότερο λόγω του πρωταθλήματος. Αλλά και πάλι, ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολέψει τη ζωή του μόνος του, βέβαια, με κάποιες καθυστερήσεις και φυσικά με την αλλαγή που έγινε στο θέμα του προπονητή. Αλλά έτσι κι αλλιώς, είτε έμενε ο Λουτσέσκου, είτε με το Φερέιρα, είτε αν είχε έρθει ο Χάφ εδώ και 10 μέρες, ξέρω εγώ και όλα αυτά, εύκολο δεν θα ήταν. Έτσι. Και επειδή έχει μπει ο στόχος από την ιδιοκτησία και έχει επικοινωνηθεί προς τα έξω ότι ο στόχος ο πρώτος και ο μεγάλος στόχος, ίσως ο μεγαλύτερος αυτής της σεζόν που έρχεται μαζί με τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, είναι η είσοδος στους ομίλους Champions League, είναι κάτι που σου φέρνει περισσότερη πίεση. Αλλά όταν μιλάμε για ομίλους Champions League, νομίζω ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα και με τη συγκυρία. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρσι που μπήκε στους ομίλους, είχε τη συγκυρία να πετύχει ομάδες που δεν ήταν φόβητρα, δεν ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και κατάφερε να τις αποκλείσει. Σέλτη και την Βίντι τότε. Κάτι ανάλογο θέλει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να βρεθούν στο δρόμο του αντίπαλοι που να είναι του χεριού του, να το πω έτσι. Να είναι ομάδες που δεν τον φοβίζουν. Να είναι ομάδες οι οποίες δεν θα είναι σε κάποια τρομερή κατάσταση. Καμία ομάδα δεν είναι σε τρομερή κατάσταση, φυσικά, εννοείται Ιούλιο και Αύγουστο.
Έτσι, να μην υπάρχει μεγάλη ποιοτική διαφορά, γιατί αυτό παίζει. Στις ομάδες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές στο εξωτερικό. Διαφορά ποιότητας και διαφορά αθλητικότητας είναι, και αυτό είναι κομμάτι σημαντικό. Έτσι, γι' αυτό λέω λοιπόν το κομμάτι των προκριματικών που έρχονται για τον ΠΑΟ, για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη, για την ΑΕΚ λίγο πιο μετά, είναι μια διαδικασία η οποία φέρνει πίεση αρκετά νωρίς μέσα σε σεζόν. Φέρνει πίεση αρκετά νωρίς μέσα σε σεζόν και μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλό, όπως έλεγα, δηλαδή να πετύχεις να βρεθείς στους ομίλους και να έχεις καλό κλίμα, αλλά μπορεί να μην πετύχεις και να βάλεις έξτρα βάρος από πάνω σου. Δηλαδή και να χαλάσει λίγο το πιο κλίμα μπορεί να υπάρχει γύρω από την ομάδα σου. Τώρα, ας πούμε, αφορμή τον τραυματισμό του Φορτούνη που λέγαμε, για τον Ολυμπιακό ζορίζει η κατάσταση. Έτσι, δεν τραυματίστηκε ένας παίκτης που τέλος πάντων έχει ρόλο στο rotation, που μπορεί να βοηθάνε τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά να είναι χρήσιμος. Τραυματίστηκε ένας παίκτης ο οποίος σχεδόν όλες οι μπάλες στην επίθεση παίρνουν από τα πόδια του και ένας παίκτης ο οποίος είναι ουσιαστικά βαρόμετρο για την απόδοση την επιθετική του Ολυμπιακού. Είναι το κενό του, καλύπτεται δύσκολα του Φορτούνη. Έτσι. Γι' αυτό μένω λίγο σε αυτό το κομμάτι και αναφέρω μαχικά στα προκριματικά, γιατί και ο Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνετε, όπως και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης, όπως και ξέρω εγώ πιο μετά, στοχεύουν σε πρώτη φάση στα προκριματικά. Έτσι. Εκεί κυκλώνουν τέλος πάντων την αρχή της σεζόν και από εκεί θέλουν να διεκδικήσουν σε πρώτη φάση την παρουσία τους σε ομίλους της Ευρώπης, είτε Champions League είτε Europa League. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Απλά αναφέρθηκα λίγο και στους Αθηναίους, γιατί όντως δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και ψάχνουμε λίγο στο αγωνόμετρο να βρούμε τι γίνεται και εκεί, κάτω από τον Ολυμπιακό, δηλαδή Παναθηναϊκό και βλέπουμε ότι δεν έχει και πάρα πολλά έτσι, νέα σημαντικά. Λοιπόν, στα στοιχηματικά νομίζω ότι η Τινησία κυκλώνει στο δεύτερο ημίχρονο την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Μπορεί το ημίχρονο να ήταν 0-0 με την Μαδαγασκάρη. Στο 52 ο Σασί έκανε το 0-1 και στο 60 ο Μσακνή έκανε το 0-2 για την Τινησία, η οποία οδεύει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για να ακολουθεί στην Αλγερία, η οποία σήμερα αντιμετώπιζε την Ακτή Ελεφαντοστού. 0-1 το ημίχρονο, 1-1 το τελικό, 1-1 και η παράταση, 3-4 στα πέναλτι. Η Αλγερία πήρε την πρόκριση νωρίτερα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στα παιχνίδια τα οποία εξελίσσονται ακόμα στο Europa League, στο 87 είναι το Clifton Vilhaugesund 0-1, στο 87 είναι το St. Patrick's Norrköping 0-2, στο 87 είναι το Aberdeen Rovaniemi 2-0, στο 87 είναι το Cork City Progress Niederkom 0-2, στο 74 τον Χόμβεν Τζαλγκίρις 3-0 για τους Ούγγρους, στο 69 το Σιρόκι Μπρίγε Καϊρά Ταλμάτι 1-2 και στο μισάωρο παιχνίδι που ξεκίνησαν σε 11 στην Ισλανδία, Μπρέιντεμπιγκ Βαντούζ 0-0, Στιάρναν Λεβάντια 1-0. Τελικά του Europa League θα δώσω στο τελευταίο μισάωρο και στα παιχνίδια που γίνανε νωρίτερα, είναι πάρα πολλά τα μάτς που γίνανε σήμερα στο Europa League, και να τελειώσουν και αυτά τα οποία είναι εκεί στο 80 τέλος πάντων, στο 90 κοντά. Οπότε μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε και να δούμε τι έγινε και στο Europa League και να πάμε και στα μπασκετικά μας, τα οποία, όπως έχω πει, αυτήν την εβδομάδα που είμαι μόνος μου, τελευταίο μισάρο το τυρό και κάνουμε κουβέντα και για τον μπάσκετ. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Καθημερινά η Στοίχημαν με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Καθημερινά η Στοίχημαν με την μεγαλύτερη γκάμα που μπορείτε να βρείτε για στοιχηματισμό αυτή την εποχή και με παιχνίδια σε προκριματικούς του Champions League και με τένις, με Wimbledon, με ματσάρες εκεί και ό,τι άλλο κινείται πραγματικά εκτελείται από τη στοίχημαν.gr. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε για το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Οι Faithless Varane δίνουν. Εδώ εμείς κρατάμε μέχρι και τις 12 θερμοπύλες. Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Τελευταίος της εβδομάδας, τελευταίος της μοναχικής εβδομάδας που περνάω εδώ στα στούντιο του Λίμπερο 107,4. Ένας ημίτρελος μιλάει μόνος του σε ένα μικρόφωνο. Μαζί όμως έχει και τον Γιάννη Ζάτση δίπλα του και σήμερα. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στα ποδοσφαιρικά. Όπως έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, τελευταίο μισάωρο όσο μπορούμε θα χώνουμε μία σφίνα μπασκετική, όσο μπορούμε, ξαναλέω, γιατί ας πούμε χθες δεν προλάβαμε, μιλώντας με Ολλανδία και με Χρύσανθο, τράβηξε λίγο παραπάνω, δεν προλάβαμε και πολλά.
Ξεκινώντας πάντα από τα της πόλης και πηγαίνοντας μετά και στα πιο γενικά. Σήμερα υπήρχε μια εξέλιξη στον ΠΑΟΚ, όχι κάποια εξέλιξη που να σημαίνει κάτι το φοβερό, τυπική, αλλά σημαντική στη λογική ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε πρόεδρος στην ΚΑΕ και την εταιρεία θα έπρεπε να καλυφθεί αυτό το κενό. Σήμερα λοιπόν έγινε μια ουσιαστικά αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Άρη τον Καρακούση να αναλαμβάνει και τυπικά, όπως νομίζω εδώ και καιρό τέλος πάντων, είχε να αναλαμβάνει τελικά τυπικά πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και το ΔΣ να αποτελείται από τον κύριο Καρακούση, τον Χρήστο Καραμπέρι και τον Πόλο Κατσιόρα. Είναι μια μεταβατική περίοδος, έτσι, για την ΚΑΕ έπρεπε να γίνει για πρακτικούς λόγους αυτό το κομμάτι μέχρι να προχωρήσει η νέα διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία θα δούμε ποιος αποτελείται. Η διοίκηση αυτή η οποία υπάρχει ακόμα και αυτή η μεταβατική, αυτή η διοίκηση πρωτοδικείου, έχει ισχύει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου και όχι μέχρι τις 7 Αυγούστου που γραφόταν μέχρι πριν λίγο καιρό. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου έχει ισχύει. Αν φτάσει 6 Σεπτεμβρίου πάω και δεν έχει βρει λύση και δεν έχει μια νέα διοίκηση, δεν ξέρω πώς θα πορευτεί του χρόνου. Μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό το 6 Σεπτεμβρίου. Το όλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα καινούργια πρόσωπα που είναι να μπουν, τέλος πάντων έχουν προσεγγιστεί ουσιαστικά από τον ΑΣ που τρέχει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή λέω τον κύριο Λυσαρίδη, λέω τον κύριο Φράγκο, και με τη στήριξη του Κώστα Δαμυρίδη και φυσικά εννοείται με την σημαντική στήριξη της οικογένειας Σαββίδη, γιατί εκείνη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, για να προχωρήσει και να γίνει μια διοίκηση κανονική. Έτσι, αυτή η εξέλιξη σήμερα έχει κυρίως τυπικούς λόγους για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Άρης λέγαμε και χθες ότι με το Σουλή Μαρκόπλο να έχει αναλάβει, θέλει σιγά σιγά να αρχίσει να τρέχει, ανανεώσει ουσιαστικά πιο πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πετύχει, πόσο εύκολο είναι. Το να μείνει για παράδειγμα ο Μποχωρίδης. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες προχθές το όνομα του Φλιώνη σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σαν μια πιθανή επιλογή που μπορεί να προκύψει από την Ελλάδα, από Έλληνα παίχτε, τέλος πάντων και όλα αυτά. Μου έκανε λίγο εντύπωση, να πω την αλήθεια, και νομίζω ότι ο Φλιώνης έχει σίγουρα συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με τον Άρη. Τώρα στα πιο γενικά, από νωρίς το πρωί έχει γραφτεί ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό για να αγοράσει τον Μιλουτίνοφ. Νομίζω αν συμβεί, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ανοίξουν και σαμπάνια στον Ολυμπιακό, αλλά θα τους βοηθήσει. Δηλαδή ας πούμε είχε γραφτεί και τον Ολυμπιακό ότι θέλει τον Χάντερ που ήταν ΤΣΕΣΕΚΑ και την παλιά και στον Ολυμπιακό. Και δεν είχε τα χρήματα να τον πάρει. Τώρα, αν πάρει ένα ποσό σημαντικό για τον Μιλουτίνοφ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, πιθανολογώ ότι δεν θα πουληθεί ο Μιλουτίνοφ για 100-200 χιλιάρικα, θα πουληθεί για ένα καλό ποσό. Ο Ολυμπιακός και αδειάζει ένα συμβόλαιο τέλος πάντων στο ρόστερ του και είναι να πάρει χρήματα και μπορεί και να το καλύψει, νομίζω. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το επίπεδο του Μιλουτίνοφ σιγά-σιγά φεύγει πάνω από τον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι δεν ακούγεται καλό αυτό για τις ελληνικές ομάδες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το επίπεδο του Σλούκα για παράδειγμα νομίζω ότι είναι λίγο πάνω από το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο του Μιλουτίνοφ πλέον είναι επίπεδο παίκτη NBA πιστεύω εγώ και είναι επίπεδο παίκτη ΤΣΕΚΑ που τον θέλει, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, που οι δικές μας ομάδες δεν είναι σε αυτό το επίπεδο πλέον. Ήταν πριν κάποια χρόνια. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ούτε σήμερα έχει ανακοίνωση για το Φριντέτ ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, αν υπήρχε πρόβλημα θα το μαθαίναμε κάπως και θα φαινόταν, γιατί είναι μια υπόθεση που έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος, ο μπασχετικός με τον Φριντέτ. Ο Ολυμπιακός ξαναλέω ότι αν καταφέρει να πουλήσει τον Μιλουτίνοφ στην ΤΣΕΚΑ, μάλλον καλό θα του κάνει. Τέλος πάντων θα βάλει χρήματα στο ταμείο του και θα μπορέσει να καλύψει και το κενό. Επίσης σήμερα παίζει και ένα άλλο σενάριο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά οι top ομάδες της Ευρωλίγκα κινούνται
έτσι, είναι η περίοδος που κινούνται αρκετά. Γράφεται σήμερα και έχει βάση ότι ο Τσάτσο Ροντρίγκεθ θα πάει στην Αρμάνι Μιλάνο. Επίσης γράφεται ότι από την Αρμάνι Μιλάνο θα φύγει ο Μάικ Τζέιμς. Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πέρσι είχε υπογράψει συμβόλαιο στη Μακάμπι τριετές, στη Μακάμπι λέω, στην Αρμάνι τριετές, με 5,8 συνολικές απολαβές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν βγει στην αγορά ο Τζέιμς ξανά θα βγει με πάρα πολλά χρήματα. Απλά η παρουσία του στην Αρμάνι δεν συνδυάστηκε με κάποια επιτυχία των Ιταλών. Οι Ιταλοί πέρσι φαίνονταν ότι θα κάνουν μια καλή χρονιά και ότι είχαν βρει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος μέχρι ένα κομμάτι σεζόν, αλλά στο δεύτερο κομμάτι σεζόν, στο σημαντικό δηλαδή που κρίνουν τα πράγματα, τα πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Αποκλείστηκαν από τους τελικούς στην Ιταλία και έγινε πολύ μεγάλη αλλαγή με την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από το Μεσίνα. Με το Μεσίνα πιο στον πάγκο τους, νομίζω ότι θα κινηθούν διαφορετικά και νομίζω ότι η παρουσία του Μεσίνα είναι και εξασφάλιση σοβαρότητας. Έτσι. Η Μεσίνα υπέγραψε για 3 χρόνια στην Αρμάνι, φεύγοντας από τους Spurs που ήταν τα προηγούμενα χρόνια ως βοηθός του Πόποβιτς και μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν ότι μπορεί και να τον αντικαταστήσει στην πορεία στους Spurs. Δηλαδή για να αφήσει ένα τέτοιο project, για να πάει στην Αρμάνι Μιλάνο, να επιστρέψει στην πατρίδα του δηλαδή και να λάβει μια ομάδα από εκεί, αντιλαμβανόμαστε και τα χρήματα που πήρε και το project που έχει βάλει ως στόχο. Γιατί η Αρμάνι τα χρήματα που έχει είναι τέτοια για να είναι κάθε χρόνο στο Final Four και να διεκδικεί την Ευρωλίγκα και δεν έχει καταφέρει να βρεθεί καν στο Final Four. Έτσι. Ο Ροντρίγκεθ είναι παίχτης που σίγουρα μπορεί να ανεβάσει επίπεδο. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που προχωράει αυτό το θέμα για την Αρμάνι, δύσκολα θα δούμε και τον Τζέιμς να μένει εκεί. Που δεν έχει να κάνει νομίζω με οικονομικό κομμάτι, απλά έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό που έχει στο μυαλό του μάλλον και ο Μεσίνα. Στο NBA, όπως αντιλαμβάνεστε, σιγά σιγά αρχίζει λίγο να ρεμεί η κατάσταση γιατί έχει γίνει χαμός τις προηγούμενες ημέρες με τις μετακομίσεις που έχουν γίνει, με τις μετακινήσεις μάλλον που έχουν γίνει εκεί. Αλλά για το NBA είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε. Έχει ακόμα. Το NBA θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Έχουμε πολύ, πολύ δρόμο. Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται κινήσεις όπως αυτή του Λέοναρντ που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στους Clippers, έτσι. Δεν πήγε όπως πήγε στο Toronto με ένα χρόνο. Θυμάστε πέρσι ότι ο Λέοναρντ όταν έγινε γνωστό το trade τον Raptors με τους Spurs, με τον DeRozan να πηγαίνει στους Spurs και τον Λέοναρντ να πηγαίνει στους Raptors, γράφονταν διάφορο ότι δεν ήθελε, ότι τέλος πάντων πήγε με βαριά καρδιά και όλα αυτά. Επειδή πήγε με βαριά καρδιά, το σήκωσε κιόλας και πήρε τον τίτλο και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Τώρα στους Clippers, ο Λέοναρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Ξαναλέω ότι οι Clippers πέρσι ήταν μια πολύ καλή ομάδα και δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν τη σειρά με τους Warriors στο πρώτο γύρο των play-off στα 6 παιχνίδια. Με τον Λέοναρντ φέτος νομίζω ότι είναι διεκδικητές σίγουρα. Είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν πράγματα και μαζί και με τον Τζόρτζ και με τον Χάρελ και με τον Williams και με τον Beverly. Είναι μια ομάδα πάρα 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 πολύ καλή και με τον Doc Rivers προπονητή. Η κίνηση αυτή νομίζω, εγώ νομίζω είναι η πιο σημαντική όλων του Λέοναρντ στο NBA. Θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική του Ντουράντ, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό για την επόμενη σεζόν, γιατί ο Ντουράντ, μην ξεχνάτε ότι υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει το πότε θα επιστρέψει στους Nets. Οι Nets και αυτοί πέρσι είχαν μια πολύ τίμια σεζόν, η πρώτη τους ουσιαστικά από τότε που άλλαξαν ιδιοκτησία και θεωρούνταν ότι σιγά σιγά θα γίνουν μια ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα. Πέρσι όντως ήταν μια καλή χρονιά για αυτούς, μπαίνοντας στα play-off και παίζοντας και καλό μπάσι στο μεγαλύτερο κομμάτι. Το κάνανε με άξονα τον Ντάντζελο Ράσελ, ο οποίος μετακόμισε στους Warriors, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για all-star παίχτες όπως ο Irving και ο Durant που συμφώνησαν με τους Nets, οπότε αλλάζουν το στάτους τους πια, ειδικά με τον Durant. Απλά με τον Durant υπάρχει το πολύ μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα είναι. Γιατί ο τραυματισμός του είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ο Ντουράντ δεν είναι 22 χρονών, είναι 31. Και το πότε θα επιστρέψει δεν μπορεί κανένας να το πει εκτός από το πώς θα δράσει ο οργανισμός του κάπου μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Οπότε
η επιστροφή του Ντουράντ σε αγωνιστική δράση δεν μπορεί να οριοθετηθεί. Και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε το κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει του χρόνου, ας πούμε, τους Nets. Επίσης, επειδή μιλάμε και για έναν τραυματισμό, αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα είναι όταν επιστρέψει. Έχω μια σιγουριά για τον Ντουράντ ότι θα είναι πολύ καλός και πάλι θα επιστρέψει. Και εκεί θα κάνει μια ομάδα φαβορή για τον τίτλο, ή τέλος πάντων θα την κάνει η ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους. Αλλά είναι ερωτηματικό το πότε θα επιστρέψει. Επίσης, ακόμα δεν έχει βγει κάτι, αλλά λέγεται ότι πλέον η Oklahoma City Thunder, μετά και την μετακόμιση του George, είναι θετική σε trade του Westbrook. Και λέγεται ότι η ομάδα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον είναι η Miami Heat. Οι Heat, οι οποίοι έχουν ήδη πάρει τον Butler, έτσι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν φύγει ο Westbrook, αυτή η υπερτεράστια λατρεία από την Οκλαχώμα, για να πάει στο Miami, το Miami με Butler και Westbrook αμέσως γίνεται μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι η ομάδα θα πάει τελικούς, αλλά σίγουρα γίνεται μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει αρκετά πράγματα. Έτσι, και με Butler και με Westbrook, αν προχωρήσει του Westbrook, έτσι, γιατί γράφονται διάφορα ότι θέλουν οι Οκλαχώμα να ανταλλάξουν και το Westbrook και πια να μπουν σε μια διαδικασία ολικού rebuilding, έτσι. Λέγεται λοιπόν ότι οι Miami είναι αυτοί που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Το αν θα προχωρήσει και αυτό το θέμα και θα γίνει και μια τέτοια μετακόμιση στο NBA, σίγουρα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά, αυτό το είχαμε πει και σε κάποια στιγμή ανύποπτη μέσα σεζόν με τον Νίκο εδώ, που λέγαμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές μετακινήσεις στο NBA, έχει επιβεβαιωθεί. Η free agency φετινή είχε πάρα πολλά παρεδώσει στο NBA. Και πιο σημαντικά, αυτά που αναφέρουμε, τον Durant, τον Leonard, τον Irving, τον Butler, ακόμα και το Westbrook αν γίνει, και αρκετά μικρότερα, που εντάξει δεν έχουν γίνει και τόσο γνωστά. Αλλά και εκείνα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές κινήσεις στην οικονομία των ομάδων, και γενικά νομίζω του χρόνου το πρωτάθλημα του NBA θα έχει πολλούς διεκδικητές. Υπάρχουν φυσικά και οι Lakers με τον Αντώνιο Ντέιβις και τον DeMarcus Cousins να έχουν προσθεθεί δίπλα στο LeBron, που δεν το ανέφερα πριν, που επίσης είναι μια πολύ πολύ σημαντική κίνηση αυτή με την απόκτηση του Ντέιβις. Και επειδή καταλάβαμε πέρσι ότι πια οι Warriors φτάνουν στο σημείο του κύκλου που κλείνει, εγώ δεν λέω ότι οι Warriors του χρόνου δεν θα είναι προφανώς διεκδικητές του τίτλου, με Curry, Thompson, Green δίπλα τους τώρα και τον D'Angelo Russell, αλλά καταλάβαμε φέτος ότι και με το ποτάσμα πήρε ενάπτωση, ότι πλέον δεν είναι η ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν απλησίαστη. Βέβαια, θα συζητούσαμε αλλιώς αν δεν υπήρχε τραυματισμός του Durant. Γιατί νομίζω ότι δεν υπήρχε τραυματισμός του Durant, δεν θα παίρνουν το πρωτάθλημα οι Raptors. Ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα θα το παίρνουν οι Warriors με τον Durant μέσα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η ιστορία γράφει αυτούς που είναι στο γήπεδο και αυτούς που δεν είναι. Και η ιστορία έγραψε ότι το πρωτάθλημα το πήραν οι Raptors, και ας μην ήταν ο Durant με τους Warriors. Απλά, επειδή λοιπόν πέρασαν και τα χρόνια για τους Warriors, άρχισαν να τους διαβάζουν καλύτερα και πλέον υπάρχουν και καλοί και πολύ καλές ομάδες που μπορούν να αντιμετωπίσουν το μπάσκετ των Warriors, νομίζω ότι του χρόνου μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με Warriors, με Lakers, με Clippers, δυνητικά και με Nets, με Milwaukee του Γιάννη. Δηλαδή μιλάμε για πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να έχει 5-6 πιθανούς διεκδικητές του τίτλου, έτσι. Και χωρίς κάποιος να είναι το μεγάλο φαβορί. Ας πούμε, κάτσε για να πούμε στοίχημα, να δούμε αν έχει επιλογές για πρωταθλητή NBA της επόμενης σεζόν. Για να δούμε δηλαδή ποιος μπορεί να είναι τέλος πάντων... Ναι, λοιπόν, το έχει. Για να... Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, η στοίχημα έχει τους Los Angeles Clippers, από τη στιγμή που πήγε ο Λέοναρντ, τους έχει πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Έτσι, 4.
Δεύτερο φαβορί είναι οι Lakers 5. Τρίτο οι Bucks του Γιάννη με 6,5. Τέταρτη οι Sixers με 10. Να ξέρω, Sixers. Οι Warriors είναι στο 12. Οι Rockets είναι στο 14. Ωραία. Και μετά πάμε πιο κάτω. Δηλαδή, οι περσινοί πρωταθλητές, οι Toronto Raptors, με τις αλλαγές που έχουν γίνει κιόλας, αυτή τη στιγμή είναι στην 11η χαμηλότερη, στην 11η υψηλότερη απόδοση για να πάρουν το πρωτάθλημα. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το πρωτάθλημα το NBA θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν, θα ξεκινάει πολύ πολύ αμφίροπα και με πολλές ομάδες να διεκδικούν όχι απλά παρουσία σε τελικούς περιφέρειας που για κάποιες ήταν στόχος ας πούμε, με πολλές ομάδες λοιπόν να διεκδικούν την παρουσία τους στον τελικό και τη διεκδίκηση του τίτλου. Έτσι. Και σήμερα που μιλάμε σε στοίχημα, οι Los Angeles Clippers είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου με απόδοση 4. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και με τα μπασκετικά, τα δικά μας που αναφέρουμε έτσι τα τελευταία μισά ώρα αυτής της εβδομάδας, καθώς είμαστε μόνοι μας και κάνουμε λίγο τις αναφορές μας στο μπάσκετ που δεν μας αφήνει τόσο πολύ ο Παπαδόπουλος. Και έτσι κλείνουμε. Η στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σήμερα στα παιχνίδια του Europa League. Λοιπόν, για να πάμε στα παιχνίδια του Europa League, πρέπει να έχουμε αυτό το οποίο είχαμε πριν και τώρα το κλείσαμε. Λοιπόν, για να τα ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, έτσι, σήμερα είχε πάρα πολλά μάτς στο Europa League. Πάμε όλα τα τελικά. 0-3 κέρδισε την Ισία τη Μαδαγασκάρη και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε στα ημιτελικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Λοιπόν, Πιούνικ Σκούπι 3-3. Ορνταμπάση Τορπέντο Κουτάιση 1-0. Βέντσπιλς Τέουτα Ντουρές 3-0. Αλασκέρτ Μακεντονίγια GHP 3-1. Λάτσι Χάπο Ελμπέρσεβα 1-1. Τρανς Μπουντούτσνοστ 0-2. ΑΕΚ Λάρνακας Πέτρο Κιούμπ 1-0. Σαμπαΐλ Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, η Κραϊόβα δηλαδή, της Ρουμανίας 2-3. Φλόρα Ταλίν Ραντνίτσκι 2-0. Αυτή εδώ είναι η... Ωραία. Κουόπιο Βίντεμπσκ 2-0. Μπαϊζάν Ντομζάλε 3-4. Ριτεριάι KL από τα Φερόε 1-1. Ρουζομπερόκ Λεύσκη Σόφιας 0-2. Ράντνικ Μπιγέλινα Σπάρτακ Τρνάβα 2-0. Κάουνο Ζαλγκύρης Απόλλων Λεμεσού 0-2 από την Κύπρο η ομάδα κέρδισε 0-2 στην Λιθουανία. Λεπάγια Δυναμό Μίνσκ 1-1. Μάλμε Μπαλιμένα United 7-0. Μακάμπι Χάιφα Μούρα 2-0. Κρουσέιντερς Β36 από τα νησιά Φερόε 2-0. Δυναμό Τυφλίδας Εγκορντάνη 6-0. Ντέμπρετσεν Κεσί 3-0. Ακαδημία Πάντεφ Ζρίνσκι 0-3. Μπρόντμπι Ίντερ Τούρκου 4-1. Μπραν Σάμρο Κρόβερς 2-2. Σαχτιόρ Χιμπέρνιανς 1-0. Μόλντε KR 7-1. Σπεράντα Νεύτσι Μπακού 0-3. Φόλα Ες Τσικούρα 1-2. Ολύμπια Ρίγας 2-3. Κόνας Κουέι Κιλμάρνοκ 1-2. Ζέτα Μολ Βίντι 1-5. 1-3 το ημίχρονο εκεί για τους Ούγκρους. Ευρώπα Λέγκια Βαρσοβίας 0-0. Στεάβου Βουκουρεστίου Μιλσάμι 2-0. Τσουκαρίτσκι Μπάνατς 3-0. Η Ντακ με την Κρακόβια 1-1. Η Κλίφτονβιλ με την Χάουγκεσουτ 0-1. Σεν Πάτριξ Νόρκεπινγκ 0-2. Αμπερντίν Ροβανιέμι 2-1. Κόρκ Σίτι Προγκρές Νίντερκορ 0-2. Χόνβετ Ζαλγκύρης 3-1 και Σιρόκι Μπρίγε Καϊρά Ταλμάτι 1-2. Όλα τα τελικά από το Europa League. Ημίχρονα στην Ισλανδία. Παιχνίδια επίσης για τον πρώτο προγραμματικό του Europa League. Μπρέιντα Μπιγκ Βαντούς 0-0. Στιάρναν Λεβάντια 1-0. Και κάπως έτσι κλείνουμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε τη Στοίχημαν η οποία ήταν μαζί μας. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Εδώ ξεκινάει σε λίγο με το διάλειμμα και πάει μέχρι ό,τι ώρα εσείς θέλετε. Εμείς ξανά εδώ, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τη Δευτέρα το βράδυ στις 10, διπλό θα είναι το team εκεί και όχι μόνος μου, όπως ήμουν όλη αυτήν την εβδομάδα σαν την καλαμιά στο κάμπο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.